θυμίζεται ότι αυτό το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη απόφαση. Ένα, όπως αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο αποσφράγησης των φακέλων, η υποψηφιότητα του κ. Βασιλιάδη Παναγιώτη ήταν καθόλου έγκυρη, καθώς επεδίκε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογικά και έγγραφα. Επιπλέον, στο φάκελο υποψηφιότητας βρέθηκαν. Πρώτον, αντίγραφο ταυτότητας μέλους του Σωματείου Ελλήνων Ιθοποιών ΣΕΗ με αριθμό Μητρώου 1501 και ημερομηνία εγγραφής το 1998 και τελευταία θεώρηση το 2021. 2. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας μέλους της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών ΕΕΣ με αριθμό Μητρώου 1394 με ημερομηνία εγγραφής 10 του 2020. Εδώ να σας πω ότι τα δύο συγκεκριμένα έγγραφα δεν ήταν απαιτούμενα από την προκήρυξη, ήταν επιπλέον από την προκήρυξη και δεν τα διέθετε κανείς άλλος πριν την Βασιλεία. Πέραν των δύο παραπάνων δελτίων ταυτότητας, τα οποία πιστοποιούν την επαγγελματική ιδιότητα του κ. Βασιλιάδη ως ηθοποιού και σκηνοθέτη με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ως ηθοποιού μεγαλύτερη της πενταετίας, δηλαδή 24 χρόνια, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από την ταυτότητα μέλους του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Στο βιογραφικό του κ. Βασιλιάδη βεβαιώνεται ότι εργάστηκε ως ηθοποιός και σκηνοθέτη στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στα Διπεθέ Κοζάνης και Βερίας, καθώς και ως ηθοποιός σε κινηματογραφικές παραγωγές σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών όπως ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο Παντελής Μπούλιας και άλλοι. Επιπλέον στο βιογραφικό του κ. Βασιλιάδη βεβαιώνεται ότι υπήρξε πρώτον ιδρυτικό μέλος της Αρτιστικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας Θεατροδρόμιο από το 1983 μέχρι το 2017, υπηρετώντας την από τις θέσεις του Προέδρου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Δεύτερον, ιδρυτικό μέλος της Αστικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας Ονειρόγραφα από το 2017 μέχρι σήμερα, υπηρετώντας την ως καλλιτεχνικός διευθυντής, που πιστοποιούν την εμπειρία του στην οργάνωση παραστάσεων και θεατρικών παραγωγών τα τελευταία 39 χρόνια και αποδεικνύουν τις διοικητικές του ικανότητες. Επιπρόσθετα, βεβαιώνεται ότι ο κ. Βασιλιάδης έτυχε πολλών καλλιτεχνικών διευθύνσεων, καθώς κατά τη διάρκεια της καριέρας του απέσπασε 44 βραβεία σε πανελλήνια θεατρικά φεστιβάλ όπως Κιτάκης, Καβρίτσας, Κορίνθου, Νέα Ζωή και άλλα. Όλα τα παραπάνω ήταν γνωστά στα